Τέσσερα παιδιά. Πόσα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι. Τρελή να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. Αυτό είναι ένα μεγάλο σιλό, μια μεγάλη αποθήκη σιτηρών που μεταφορτώνονται στα πλοία και ταξιδεύουν. Έρχονται, αποθηκεύονται, μεταφορτώνονται και φεύγουν. Η ανάγκη να κατασκευαστεί ένα τέτοιο σιλό στον Πειραιά ξεκινάει από τις αρχές του 20ου αιώνα, όταν ο Πειραιάς αναδεικνύεται σε ένα μεγάλο εμπορικό λιμάνι, σε μια πόλη που έχει βιομηχανική ισχύ. Μέσα από ένα σύστημα διαγωνισμού, γύρω στο 29 με 30 νομίζω ξεκινάει, θα αναλάβει την κατασκευή του μεγάλου σιλό η εταιρεία Siemens από το Βερολίνο σε συνεργασία με Έλληνες και άλλους Γερμανούς μηχανικούς, και μέσα από καθυστερήσεις που ήταν αναμενόμενες και την εποχή εκείνη, η πραγματική κατασκευή θα αρχίσει το 34 και θα ολοκληρωθεί το 36. Ως έργο υλοποιεί τη λογική της λειτουργίας που γίνεται κτίριο, δηλαδή σχεδιάζει και κατασκευάζει μια λειτουργική μηχανή. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό είναι ουδέτερο, όπως οποιοδήποτε χρηστικό κτίριο. Για τους μοντέρνους αρχιτέκτονες του Μεσοπολέμου όμως, τη δεκαετία του 20 και στις αρχές της δεκαετίας του 30, αυτά ακριβώς τα βιομηχανικά κτίρια και ειδικότερα τα σιλό αποτελούσαν ένα πρότυπο αναφοράς. Θα δώσω δύο παραδείγματα, τον Walter Gropius και διευθυντή του Bauhaus και τον Le Corbusier, διάσημο γαλλοελβετό αρχιτέκτονα, που και οι δύο από τη μεριά τους προσέφευγαν στα σιλό, στην κυβική, πρισματική, καθαρή μορφή τους και στην απόλυτη υποταγή στη λειτουργικότητα, χωρίς πρόθεση διακοσμητική, για να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο εκείνοι οραματίζονταν και σχεδίαζαν την αρχιτεκτονική τους. Έτσι λοιπόν αυτό το κτίριο που γίνεται στην Ελλάδα στην αρχή της δεκαετίας του 30, χωρίς να έχει τις προθέσεις της αρχιτεκτονικής που έχουν οι μεγάλοι αρχιτέκτονες, αποτελεί ένα είδος ιδανικού παραδείγματος φουνξιοναλιστικού κτιρίου, το οποίο τεχνολογικά είναι άρτιο για την εποχή του και μάλιστα θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι στην αιχμή την τεχνολογική των χρόνων εκείνων. Αυτό το σιλό λειτουργήσε μέχρι πριν λίγα χρόνια. Σε όλη τη μεγάλη περίοδο της υψηλής δραστηριότητας του λιμανιού και μόνο από τη στιγμή που το κατεξοχήν εμπορικό και βιομηχανικό λιμάνι μεταφέρεται και γενικότερα αλλάζει η γεωπολιτική του εμπορίου και της βιομηχανίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, πάβει να έχει τη χρήση του. Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Αυτό με τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται στο χώρο, με το μεγάλο ρολόι και με τον πύργο που το κάνουν να φαίνεται όταν μπαίνει κανείς από μακριά στο λιμάνι, το καθιστούν ένα σήμα του λιμανιού, ένα είδος τοποσίμου, έτσι ώστε το λιμάνι του Πειραιά για όποιον έρχεται με το πλοίο να μην είναι αναγνωρίσιμο χωρίς το σιλό. Έχει ταυτόχρονα μια μορφολογία που είναι κατεξοχήν μοντέρνα, αλλά έχει και στοιχεία εκείνου του κονστρουκτιβισμού, του σοβιετικού κονστρουκτιβισμού που ήταν εξαιρετικά πρωτοποριακός στην αρχή της δεκαετίας του 30, ο τρόπος που αναπτύσσονται οι όγκοι, ο τρόπος με τον οποίο δεσπόζει η φέρουσα κατασκευή από το πλεισμένο σκυρόδημα, ο τρόπος που κορυφώνεται και σχεδιάζεται το ρολόι, παραπέμπει πάρα πολύ γρήγορα σε αυτές τις μορφές. Συνδυάζει λοιπόν κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Από τη μια μεριά ενδιαφέρει τους αρχιτέκτονες, από την άλλη μεριά αποτελεί ένα εμβληματικό τοπόσημο για μια συλλογική συνείδηση.
Αυτό το οποίο έχει αλλάξει όμως όταν σταματάει να λειτουργεί το σιλό είναι δύο βασικά πράγματα. Το ένα είναι ότι η σημαντική βιομηχανική αρχιτεκτονική του 20ου και του 19ου αιώνα έχει περάσει στον κοινό νου ως μια αρχιτεκτονική πολύ σημαντική, έτσι ώστε να μπορεί να αποτελέσει το κέλυφος νέων χρήσεων και να διατηρήσει τη συμβολική σημασία της. Οπότε, μέσα στο πλαίσιο της λεγόμενης βιομηχανικής αρχαιολογίας, από τη μεριά των αρχιτεκτώνων το Σιλό αναγνωρίζεται ως ένα κτίριο που πρέπει να διατηρηθεί, πρέπει να διατηρήσει τουλάχιστον τη βασική μορφολογία του και να αποκτήσει μια νέα χρήση, ενώ η αλλαγή των συνθήκων του λιμανιού με τη μετατόπιση όλων των εμπορικών και άλλων χρήσεων παραπέρα και την απόδοσή του σε πολιτιστικές, τουριστικές και λοιπές δραστηριότητες και αναψυχή προσφέρει το έδαφος για να μπορέσει το Σιλό να στεγάσει μαζί με τα παράπλευρα κτίρια αποθηκών νέες χρήσεις που θα υπηρετήσουν το νέο στόχο του λιμανιού. Έτσι προκύπτει μία, θα έλεγα, εξαιρετικά προκλητική, δυναμική, γοητευτική και ενδιαφέρουσα δυνατότητα να μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο αυτό το κτίριο, χωρίς να έχει πια στάρι μέσα του, θα έχει μια άλλη λειτουργία. Δεν θα είναι το ίδιο ακριβώς, αλλά θα διατηρεί όλα τα στοιχεία που θα το κάνουν αναγνωρίσιμο, θα σώζει την ιστορικότητά του, τη μνήμη του, πολλά στοιχεία της αρχιτεκτονικής του, αλλά θα είναι φορέας ταυτόχρονα ενός νέου δυναμικού λειτουργικού οργανισμού που θα μπορούσε, για παράδειγμα, γιατί όχι, να είναι ένα μουσείο εν άλλην αρχαιοτήτων. Βρισκόμαστε εδώ στην Πέτρινη Αποθήκη, όπου πραγματοποιούμε μια έκθεση για το αποτέλεσμα του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που κάναμε, του πρώτου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού από μια σειρά άλλων, που θα επίσης προετοιμάζουμε, για τη μετατροπή του Σιλό, αυτού του εμβληματικού κτηρίου του λιμένα Πειραιώς, αλλά και συνολικά του Πειραιά και του λιμανιού, σε μουσείο εν άλλη αρχαιοτήτων, σε ένα μοναδικό για την Ελλάδα μουσείο, αλλά όχι μόνο για την Ελλάδα, επειδή ήταν ένα θεματικό μουσείο με αποκλειστικό, με μονοθεματική λειτουργία και προβολή του ενάλλου πλούτου, είναι από τα λίγα στον κόσμο. Παράλληλα το κείμενο του διαγωνισμού, πέραν αυτό το κεντρικό σημείο, ήταν και η πρόταση για το άνοιγμα της λιμενικής ακτής, της ιετώνιας ακτής, στη μετατροπή του σε δημόσιο χώρο, δηλαδή στο άνοιγμα στους πολίτες των όμορων δήμων, αλλά όχι μόνο. Ευελπιστούμε αυτό να γίνει ένα αποτελέσμα, όταν αναπτυχθεί σε ένα σύνολο, ένας τόπος προορισμού, τόσο για τους πολίτες, αλλά όσο επίσης και ένα τόπος υποδοχής όσον αφορά, ας πούμε, τους επισκέπτες, ας πούμε, του Πειραιά απ' έξω. Έχουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αστικής ανάπλασης. Αυτό στο σύνολό του περιλαμβάνει μια έκθεση περίπου 180 στρεμμάτων. Για να έχετε μια σύγκριση, ο Αθηνικός Κήπος είναι 150 στρέμματα, ενώ μια περιοχή που ξεκινάει από τον παλαιό σταθμό του Αγίου Διονυσίου εκτείνεται προς τον νότο, περιλαμβάνει τον αρχαιολογικό χώρο των Ιετώνιων Πυλών, ένας πολύ σημαντικός χώρος, διότι εκεί πρέπει να σκεφτούμε ότι ήταν το όριο της Δυτικής Άμυνας της Αθήνας, ένα στρατηγικό σημείο το οποίο εμπολής αγνοείται και ο ρόλος του αλλά και η θέση του. Μόνο σε αυτό το ενσωματώνουμε και το αναδεικνύουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και συνεχίζει, ερχόμαστε στον καθ' αυτό λιμενικό χώρο, στην Ιετώνια Ακτή. Η Ιετώνια Ακτή είναι ένας αρχαίος βράχος. Το μεγαλύτερο τμήμα αυτού του βράχου υφίσταται εντός αυτής της προβλήτας που λέμε. Φυσικά έχει γίνει μια επέκταση, αλλά μιλάμε για μια μορφολογία που το έδαφος της υπήρχε από την αρχαιότητα και αφορά την είσοδο στο λιμάνι μπαίνοντας από το πλοίο αριστερά. Αυτή λοιπόν την Ιετώνια Ακτή, αυτό το φυσικό ακροτήρι, το κάνουμε ένα ακροτήρι πολιτισμού. Σε αυτόν τον άξονα στον οποίο βρίσκεται το Σιλό και ο ταινιόδρομος που φορτώνει τα πλοία, βρισκόταν τα αρχαία χρόνια και βρίσκεται κάτω από την άσφαλτο το αρχαίο τείχος. Και λίγο παραπέρα, εκεί που τελειώνει ο ταινιόδρομος, είναι ο τελικός κυκλικός προμαχώνας. Αν ξυλώσουμε την άσφαλτο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, θα τα βρούμε. Ακριβώς από την πίσω μεριά βρίσκονται οι Ιετώνιες πύλες, δηλαδή το αρχαίο τείχος όπως έρχεται προς τα εδώ και βγαίνει μέσα στη θάλασσα. Είμαστε λοιπόν πάνω σε στεριά. Αυτό το τείχος των αρχαίων χρόνων που έχει μετατραπεί σε ένα σύγχρονο χτισμένο τείχος συνδυάζεται με όλη την ακμή της νέας ελληνικής ιστορίας και την ανάδειξη του λιμανιού του λιμανιού του Πειραιά σε ένα μεγάλο λιμάνι.
της Μεσογείου με εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα. Ακριβώς δίπλα μας βρίσκονται οι δύο μεγάλες ιστορικές δεξαμενές του τέλους του 19ου αιώνα που χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα. Αυτές οι γιγάντιες φαραωνικές δεξαμενές μέσα στις οποίες τα πλοία μπορούν να απελευθερωθούν από το νερό για να επισκευαστούν, συνδυάζονται με τα αρχαία τείχη και με το μοντέρνο σιλό και γράφουν τα διαφορετικά επίπεδα της ιστορίας, τα layers του χρόνου, ενώ λίγο παραπέρα φορτώνει ένα πλοίο για τη Μυτιλίνη και βρίσκονται άλλες πέτρινες αποθήκες στις οποίες μπορούν να γίνονται ή όχι εκθέσεις, ενώ περνάει και ο γρήγορος δρόμος που πηγαίνει για τα Τραπετσόνα, κάπου εκεί που γύριζε την τελευταία του ταινία ο Θόδωρος Αγγελόπουλος. Βρισκόμαστε ακριβώς λοιπόν σε αυτήν την διαστρωμάτωση, τη συνύπαρξη του χρόνου, όπου βιομηχανικά κτίρια και βιομηχανική αρχαιολογία με κανονική αρχαιολογία και αρχαίους χρόνους συνυπάρχουν με έργα του 19ου αιώνα χρηστικά που λειτουργούν ακόμα και αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα μιας πόλης που μεταλλάσσεται διαρκώς και που ήδη τώρα σχεδόν ή σε λίγα χρόνια δεν θα είναι τόσο εμπορική και τόσο βιομηχανική αφού θα έχει στραφεί στον πολιτισμό και στον τουρισμό και στην αναψυχή, αλλά όλα αυτά τα τεκμήρια μαζί με τους παπαγάλους που σώζονται παραδίπλα γράφουν τη συνέχεια του χρόνου, σε ένα βαθμό τη μουσιοποιούν, σε ένα άλλο βαθμό ενεργοποιούν τη μνήμη των νεότερων και μας επιτρέπουν να αισθανόμαστε μαζί με τις πολυκατοικίες που γύρω-γύρω έχουν υψωθεί ότι ζούμε σε ένα χώρο όπου έζησαν άνθρωποι και συνεχίζουν να ζουν στη μακρά διάρκεια του χρόνου. Κρύβει μέσα ένα εξαιρετικό μηχανολογικό εξοπλισμό για να διακινείται το εμπόρευμα προς όλες τις κατευθύνσεις, είτε από τα πλοία για να αποθηκευτεί μέσα στις λεγόμενες κυψέλες, δηλαδή σε αυτούς τους κατακόρυφους αποθηκευτικούς χώρους, είτε από τις κυψέλες να επιστρέψει στα πλοία, είτε να φορτωθεί ας πούμε, σε συνεχεία για να φύγει με οδικός, είτε για να μετατοπιστεί από κυψέλη σε κυψέλη για να μην δημιουργούν αλλοιώσεις ας πούμε, στο εμπόρευμα. Δηλαδή, ένας εξαιρετικά ενδιαφέρον και πολύπλοκος μηχανισμός που λειτουργούσε εντός αυτού του στιβαρού και κλειστού κτηρίου, που κανείς τη λεπτότητά του μπορεί να τη διακρίνει από τον ιόδρομο, αυτό το επίμηκες κτίσμα το οποίο εκτείνεται από βορρά προς νότο και πηγαίνει δίπλα στην Προβλήτα, και επίσης από τους εξαιρετικούς αναρροφητικούς γερανούς, οι οποίοι δίνουν και την ισχυρή φυσιογνωμία ας πούμε, σε αυτό το μηχανικό λιμενικό τοπίο. Είναι λιμάνι. Καταρχήν, ναι, είναι λιμάνι. Αισθάνεται κανείς στα χέρια του, έστω και λίγη ώρα που κάθεται εδώ, το αλάτι που γράφει μια ανησυχία στο δέρμα. Αυτή η θάλασσα είναι το απαραίτητο στοιχείο για την οποιαδήποτε ανάπτυξη βιομηχανικής, εμπορικής ή ακόμα και πολεμικής δύναμης στο μεγάλο βάθος του χρόνου που έρχεται έως τον 20ο αιώνα. Χωρίς το μεγάλο λιμάνι δεν έχεις καμία ουσιαστικά δύναμη. Το ίδιο το λιμάνι όμως αυτό του Πειραιά, που συνεχίζει να είναι ένα πολύ σημαντικό λιμάνι, εμπεριέχει και τις διαφορές του. Βρισκόμαστε στον κατεξοχήν βιομηχανικό τομέα και εδώ δίπλα μεγάλα εμπορικά πλοία έρχονταν για να φέρουν και για να πάρουν τα σιτηρά και άλλα εμπορεύματα λίγο παραπέρα. Στην άλλη μεριά, που είναι ο επιβατικός σταθμός του οργανισμού Λιμένα Πειραιά, άραζαν τα μεγάλα πλοία που έπαιρναν κόσμο για να τον πάνε σε μεγάλα ταξίδια, υπερπόντια ταξίδια. Τα περισσότερα από αυτά τα υπερπόντια πλοία δεν τον πήγαιναν για τουρισμό, τον πήγαιναν για δουλειά, μετανάστες. Έτσι λοιπόν το ίδιο λιμάνι είναι φορέας πολλών σχέσεων με τη θάλασσα, οι οποίες είναι εξαιρετικά δυναμικές και ενδιαφέρουσες.
παιδιά του Πειραιά είναι γραμμένα σε μια εποχή που το λιμάνι ήταν ακόμα ζωντανό, η Τρούμπα ήταν στη θέση της και με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έγραψαν μια σχέση με την ελληνικότητα που δύσκολα ξεπερνιέται. Δεν θα μπορούσαν να γραφτούν τα παιδιά του Πειραιά σήμερα σε αυτό το λιμάνι που στρέφεται αργά-αργά αλλά σταθερά σε άλλες χρήσεις και άλλες λειτουργίες. Η Τρούμπα δεν υπάρχει πια, έχει πάει αλλού, γιατί με άλλο τρόπο εξυπηρετεί ανάγκες σε άλλους χώρους. Αλλά η δυναμική του λιμανιού λείπει, εκείνη η εμπορικοβιομηχανική δυναμική. Γι' αυτό ίσως τα παιδιά του Πειραιά μπορούν να συνεχίζουν να ακούγονται από το ρολόι. Στον χώρο το οποίο βρισκόμαστε τώρα, δηλαδή στις πέτρινες αποθήκες, προγραμματίζουμε ένα τμήμα να είναι το ιστορικό αρχείο του ΟΛΠ, που μπορεί να συγκροτήσουμε όλα τα αρχαιακά υλικά που αφορούν το λιμάνι και την μακραίων ιστορία του λιμανιού. Ένα δεύτερο, να δημιουργήσουμε ένα μουσείο μετανάστευσης, επίσης αυτό το χώρο, ο οποίος έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα η ύπαρξή του εδώ. Και τέλος, δημιουργήσουμε επίσης και ένα χώρο για μια λειτουργία εκθεσιακή όπως και τώρα. Πέραν αυτών των χώρων, οι δύο αποθήκες, οι νεότερες που είναι δίπλα στο Σιλό και που συγκροτούν και αυτό ένα σύνολο στην πολιτιστική ακτή. Εκεί θα προγραμματίζουμε και μια θεματική ενότητα ευρύτερη χαρακτήρα που αφορά τη θάλασσα ή και εκδηλώσεις που θα πω τι σκεφτόμαστε σε σχέση με αυτό, αλλά και επίσης τη μεγάλη αποθήκη που είναι περίπου 15.000 τετραγωνικά, είναι αυτό που το έχουμε σε εισαγωγικά οργανώσει το μυαλό μας σαν ένα πολιτιστικό εργοστάσιο. Δηλαδή, δίπλα σε αυτό το πυκνί παροχή εμπειρίες όσον αφορά την αρχαία ιστορία του λιμανιού, της πόλης, των Ελλήνων αρχαιοτήτων, που είναι ένα πανελλαδικό γεγονός που θα συλλέξει από αποθηκευμένα ευρήματα. Δηλαδή, πέρα από την ιστορία και το τι υπήρξε η Ελλάδα, στην μεγάλη αποθήκη θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο δημιουργίας πολιτισμού. Δηλαδή, να μπορεί να γυριστεί φιλμ, να έχουμε ζωγραφική, να έχουμε χορό, να έχουμε μουσική, να παράξουμε δηλαδή πολιτιστικά προϊόντα τα οποία συνεχεία να είναι διαθέσιμα και επισκέψιμα και διαθέσιμα μέσα σε αυτό το χώρο. Θέλουμε δηλαδή μια σύζευση, ας πούμε, της κλασικής δυνατότητας που έχουμε σαν χώρα, έχουμε μια μακραίνη ιστορία, αλλά δεν είμαστε μόνο αυτό. Θέλουμε να προβάλλουμε και μια σημερινή Ελλάδα, ας πούμε, όπου και αυτή να είναι ένα τμήμα αυτού του συνολικού, της συνολικής πολιτικής τακτής. Πέραν αυτού, σε αυτό το χώρο, ο οποίος έχει και ένα σημαντικό υπαίθριο χώρο, όπως έχουμε πει και ήταν και ένα αντικείμενο στο διαγωνισμό, σκεφτόμαστε και ορισμένα αυτός ο υπαίθριος χώρος θα δοθεί στους πολίτες για τις πιο απλές καθημερινές πράξεις, να μπορεί να χαζέψει, να καθίσει, να πιει μια μπύρα, ας πούμε, έτσι. Να έχει μια επαφή με το λιμάνι. Ναι, δίπλα στο υγρό στοιχείο, το οποίο είναι εξαιρετικό, όπως ξέρουμε. Φυσικά καφέ, έτσι, οπωσδήποτε τέτοιες λειτουργίες, αλλά πέρα από αυτούς, σε μεγάλες, αν δείτε τον Πειραιά, ο Πειραιάς δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή μια έξοδο προς τη θάλασσα και μια μεγάλη πλατεία, ανοιχτή πλατεία. Ένα ανοιχτό μέτωπο προς τη θάλασσα. Ανοιχτό μέτωπο και ανοιχτό μια τέτοια κλίμακα χώρο, ώστε να μπορούν να δημιουργούν μεγάλα γεγονότα. Νέα χρήση μέσα σε ένα παλιό κτίριο είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται τα τελευταία 50 τουλάχιστον χρόνια στην Ευρώπη στο πλαίσιο μιας διατήρησης του παλιού κελίφους, αλλά συνηθίζονταν και τα προηγούμενα χιλιάδες χρόνια, όταν μια κατασκευή που έστεκε στα πόδια της έπαιρνε μια νέα χρήση. Δεν την γκρέμιζες για να χτίσεις από την αρχή ένα κτίριο τότε. Κρατούσες τη βασική κατασκευή και έφτιαχνες ένα νέο κτίριο μαζί. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Υπάρχουν περιπτώσεις όπως το Μουσείο Μπενάκη, όπου μια παλιά κατασκευή, ένα παλιό μπετονένιο συνεργείο αυτοκινήτων διατηρείται, αλλά η νέα αρχιτεκτονική του δίνει μια εντελώς νέα μορφή. Δύσκολα μπορεί κανείς να αναγνωρίσει ότι σε αυτό το χώρο πριν από 30 χρόνια επισκεύαζαν αυτοκίνητα Λάντα. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις, το χωροθέατρο της Πιναμπάου στην κοιλάδα της Ρουρ, παραδείγματος χάρη, όπου η βιομηχανική
κατασκευή, το περιβάλλον, το κέλυφος, δεσπόζει και δίνει όλη την αισθητική μέσα από το χαρακτήρα της φθοράς και της εγκατάληψης που έχει και η νέα λειτουργία έρχεται ανάλαφρα, σαν το χώρο να χορέψει μέσα στο παλιό. Υπάρχουν και οι ενδιάμεσες περιπτώσεις. Εκεί όπου ένας μέρος του κτηρίου διατηρεί σοβαρά στοιχεία, ισχυρά στοιχεία από την ιστορικότητα και το βιομηχανικό χαρακτήρα, και την ίδια ώρα ένα άλλο μέρος του κτηρίου ανανεώνεται πλήρως, παίρνει μια εντελώς νέα μορφή, σε μια συνύπαρξη, σε μια αντίθεση των δύο. Έχω την εντύπωση ότι στην περίπτωση αυτή έχει βραβευτεί αυτή η ενδιάμεση προσέγγιση, η οποία έχει εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον, θα έλεγε κανείς, όσο και οι άλλες δύο. Κατά περίπτωση κάνει κανείς τις επιλογές του. Η ιδιαιτερότητα σε αυτό το μουσείο είναι ότι θέλει τόσο να στηριχτεί στα ευρήματα, στο αρχαιολογικό υλικό, αλλά όσο επίσης και με αφετηρία αυτό το υλικό να αναπλάσει ιστορίες γύρω από το τι θα μπορούσε να είναι αυτά τα ευρήματα και τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο ενσωματώνει αυτό το μουσείο. Είναι δηλαδή ένα μουσείο το οποίο θέλει το διάλογο, θέλει το βίωμα. Δεν είναι ένα μουσείο που απλώς βλέπουμε ένα έκθεμα μικρότερης ή μεγαλύτερης αξίας, το θαυμάζουμε, το παρατηρούμε, έχουμε μια πληροφορία και συνεχίζουμε. Αυτή λοιπόν η κατεύθυνση έχει υπησέθει σε όλο τον κορμό, ας πούμε, της μουσιολογικής προσέγγισης του μουσιονάριου αρχαιοτήτων. Επειδή έχουμε να κάνουμε ένα μνημείο που έχει μια ιδιαιτερότητα ως παρουσία, οντότητα, λειτουργία και με αυτή την έννοια έχει μια μοναδικότητα, θέλαμε στη μετάπλασή του να μπορεί ο επισκέπτης να έχει τη δυνατότητα να έχει το βίωμα της παραγωγικής διαδικασίας, του σκοπού που τελούσε, δηλαδή αυτό το σιλό, προτού μετατραπεί σε μουσείο ενάριο αρχιτεκτονικών. Ήταν ένα εμβληματικό κτίριο. Άρα λοιπόν ένα σημείο του άξονα, ένα σημείο του διαγωνισμού είναι το σιλό, όπου θα έπρεπε να έχουμε το σιλό, που σημαίνει διατήρηση όλων αυτών των κεντρικών ζητημάτων, του ταινιόδρομου προφανώς, έτσι, των πλαστικών που έχει, στο επίπεδο διανομής, στο επίπεδο φόρτωσης. Θα μπορεί κανείς ο επισκέπτης δηλαδή να έχει αυτοτελώς να βλέπει και αυτή την πλευρά. Βεβαίως οι κυψέλες δεν μπορούμε να τις διατηρήσουμε όλες και ούτε έχει και κάποιο νόημα. Γιατί εξάλλου οι κυψέλες δεν ήταν επισκέψιμες. Οι κυψέλες εννοώ αυτόν τον κεντρικό αποθηκευτικό χώρο με διαστάσεις 4x4 ή 4x2 με εσωτερική διαμερισμάτωση, όπου εκεί αποθηκεύονταν τα σιτηρά, έτσι, με όλους τους διαδοχικούς τρόπους που μπορεί κανείς να φανταστεί, ας πούμε. Είναι η καρδιά, λέει, του σκουτ. Αλλά αυτή την καρδιά την τροφοδοτεί ένα σύστημα μετακινήσεων του υλικού με αμφίδρομες διαδρομές, εξαιρετικά ενδιαφέροντα μηχανισμούς που αξίζει όντως να διατηρηθούν και να είναι προσλήψιμοι, ας πούμε, στον επισκέπτη του μουσείου. Η μνήμη του χώρου, δηλαδή, που είχε μάλλον, η μνήμη αυτού του σιλό να παραμείνει. Υπάρχουν εξαιρετικά σημαντικές δυνατότητες, έτσι ώστε τα πράγματα να μπορούν να συνυπάρχουν μέσα σε αντιθετικές ισορροπίες. Οριστικές ισορροπίες, κατασταλαγμένα πράγματα, αμετάβλητες συνθήκες δεν υπήρχαν ποτέ στην ιστορία. Άρα λοιπόν αυτό το σιλό που εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή είναι άχρηστο και εγκαταλειμμένο, η μόνη δυνατότητα που έχει για να υπάρξει είναι να συγκρουστεί με μια νέα χρήση. Αυτή η σύγκρουση δεν μπορεί να μην έχει φθορές κατά κάποιο τρόπο και στις δύο κατευθύνσεις. Η δυνατότητα να το συντηρήσουμε σαν να ήταν χθεσινό και μέσα να του εγκαταστήσουμε νέες λύσεις θα ήταν πολύ περιοριστική σε πολλά επίπεδα. Θα ήταν ενδεχομένως δυνατόν, αλλά θα ήταν πολύ περιοριστική και δεν θα το ανεδείκνυε και το ίδιο. Το κεντρικό νόημα του μουσείου είναι οι άλλες αρχαιότητες. Αυτό, όπως είπα λοιπόν προηγουμένως, έχει συγκροτείται σε 5 θεματικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας αναφέρεται στις προϋποθέσεις αυτού του μουσείου. Περίπτω στον άνθρωπο, στα θαλάσσια ταξίδια, στις μυθικές διαδρομές, σε όλη την κινητικότητα που υπήρξε, ας πούμε, από την αρχαιότητα και συνεχή. Δηλαδή πώς στους οικισμούς, σε ό,τι συγκροτεί την ανθρώπινη δραστηριότητα σαν καθημερινή λειτουργία. Το δεύτερο είναι πώς αντιμετωπίζουμε, ας πούμε, ένα ναυάγιο, ας πούμε. Με τι τρόπους, με τι τεχνική. Οι άνθρωποι που κατεβαίνουν εκεί πώς επικοινωνούν. Έτσι, έχουμε δηλαδή εδώ να παρουσιάσουμε
όλο το υλικό εντός θαλάσσης ή επιλεγμένο υλικό, όπου αναφερόμαστε γιατί υπάρχει οι ανάλληλες αρχαιότητες, έτσι. Προέρχονται από εκεί, αλλά πώς εμείς προσεγγίζουμε. Η τρίτη ενότητα είναι αυτό που λέμε χρονοκάψουλες στον χρόνο. Έτσι. Η έννοια της χρονοκάψουλας ήρθε και έχει να κάνει επίσης ως έμπνευση από την συγκρότηση, ας πούμε, του μουσιολογικού υλικού, από την έννοια των γυψελών, έτσι, αυτό που σας είπα, αυτές τις μακρόνιες αποθήκες. Εκεί λοιπόν είναι σαν να έχουμε τεμάχια χρόνου. Ενώ τα προηγούμενα που σας είπα δεν εστιάζουν, δεν είναι από μια κάψουλα. Έχουμε μια χρονική, ένα ταξίδι στον χρόνο. Αλλά άρα αναφερόμαστε πλέον σε συγκεκριμένα γεγονότα διαχρονικά από την προϊστορική αρχαιότητα, ας πούμε, όπου τα απομονώνουμε, τα προβάλλουμε, έχουμε το εκθετικό υλικό, τις ιστορίες. Ξανά πάλι, όπως είπα, ότι πάντα όλα αυτά ντύνονται με αφήγηση, με ιστορία, με εκθέματα. Είναι κάτι που ζωντανεύει το έκθεμα και συμμετέχεις βιωματικά σε αυτό. Ο θεματικός άξονας, ο τρίτος άξονας, αυτό το χρονοκάψιμο στον χρόνο, είναι και ο πυρήνας αυτού του μουσείου. Δηλαδή είναι το βασικό υλικό. Τώρα, ο τέταρτος άξονας έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον, διότι εάν στα προηγούμενα ξεκινήσαμε από τα ταξίδια στη στεριά, από τη στεριά ή τα πλοία, πήγαμε στα ναυάγια, πήγαμε δηλαδή πώς προέκυψε νέα αρχαιότητα. Πήγαμε μετά σε συγκεκριμένα στιγμιότυπα του χρόνου από όλη αυτή τη διαδικασία των ταξιδιών, καταστροφών, καταβυθίσεων κλπ. Πάμε στην αντίστροφη διαδικασία. Πάμε τώρα από τη θάλασσα να βγούμε στη στεριά, ας πούμε. Έτσι. Άρα εκεί εστιάζουμε στα ζητήματα του πώς διασώζονται η ανάλυση, πώς τα ευρήματα έρχονται πάνω, η συντήρησή τους πώς γίνεται. Έχουμε ολόκληρο μέσα στο κτηριολογικό πρόγραμμα, έχουμε εργαστήρια συντήρησης όπου πηγαίνει το υλικό. Ας πούμε, μπορεί να δει κανείς αγάλματα τα οποία είναι εντελώς αδύνατο σχεδόν να γνωρίσει κανείς από όλες τις προσφύσεις που έχουν γίνει από όστρακα κλπ. Και αν δείτε μια φωτογραφία μετά από τη συντήρηση, πώς ακριβώς παρουσιάζεται. Είναι μια αποκάλυψη. Θέλουμε να έχει κανείς αυτή την εικόνα αυτή τη διαδρομή από τη θάλασσα στη στεριά πλέον, αυτή την αντίστροφη διαδρομή. Έτσι. Και εκεί επίσης ένα τμήμα θα έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση απέναντι στην αρχαιοκαπηλεία, στο πώς οι θάλασσες μας πρέπει να τις φυλάσσουμε. Έτσι, έχει και αυτό και ένα δίκτυο παιδευτικό χαρακτήρα. Ο πέμπτος θεματικός άξονας είναι μια νέα πτυχή, επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι τα ναυάγια στην τέχνη και στην λογοτεχνία. Ή οτιδήποτε έχει να κάνει επίσης με τις ναυάγια. Δηλαδή είναι ο λόγος, το εικαστικό, έτσι, η μετάπλαση αυτού του γεγονότος, έτσι, σε τέχνη. Αυτό είναι. Δεν είναι απαραίτητο να έχει εκθέματα. Μπορεί όμως να οργανωθεί μια έκθεση γύρω από ένα συγκεκριμένο έκθεμα, όπου να έχει αυτό παράξει βαριάντες, παραλλαγές πάνω σε αυτό. Να εμπνεύσει δηλαδή σε μια εικαστική ή μια ηχητική ή μια μουσική. Είναι ένας ανοιχτός, είναι στην ουσία μια περιοδική δυνατότητα με φάνταστους τρόπους. Έτσι. Είπα προηγουμένως για παράδειγμα ότι μπορούν να έχουμε μία λογοτεχνία που να αφορά τα λιμάνια, ας πούμε, και να γίνει μία ημερίδα ή τα λιμάνια που έχουμε καλέσει πάνω σε αυτό. Δηλαδή είναι ένας πάρα πολύ ανοιχτός τομέας, δεν έχει να κάνει ακριβώς με τις ενάρεσεις, αλλά με αφετηρία αυτό το γεγονός ανοίγουμε στο λόγο, στην εικόνα, στον ήχο, και αυτό συγκροτεί επίσης τη φυσιογνωμία αυτού του μουσείου που θέλουμε, όπως είπα εξ αρχής, ένα μουσείο το οποίο δεν θα είναι στατικό, θα είναι ένα μουσείο νέας γενιάς. Και ο έκτος είναι το σιλό που σας είπα, το σιλό σιλό. Πιστεύω ότι αυτό το πρόγραμμα που δόθηκε νομίζω ότι έχει μια εξαιρετική ελκυστικότητα και στους συμμετέχοντες, και είχε όντως σαφώς αυτό το ενδιαφέρον και προξένησε διάφορες προσεγγίσεις, και νομίζω ότι αυτό ήταν και ένα από τους λόγους και του μεγάλου ενδιαφέροντος που υπήρξε και από το εξωτερικό. Πρέπει να σου πω, από 84 χώρες είχαμε εγγραφές. Δεν είναι, ξέρω, καμία Ήπειρο, δηλαδή, από την άποψη των εγγραφών. Δεν είναι θέμα
που το βρίσκει κανείς κάθε μέρα, ας πούμε. Ακόμα και σε ένα επίπεδο διεθνούς αρχιτεκτονικής, έτσι. Είναι ένα μαθηματικό μουσείο. Όταν μάλιστα προέρχεται μια χώρα που έχει τέτοιο υλικό να εκθέσει και το χειρίζεται με αυτόν τον διαδραστικό τρόπο που συμπληρώνει, νομίζω ότι αυτό δημιουργεί μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά το μουσείο και φυσικά για τον περιβάλλοντα χώρο που, όπως είπα στην αρχή, που αναπτύσσουμε. Μένως είχαμε τελικώς 89 συμμετοχές, οι μισές περίπου ήταν απ' έξω και νομίζω ότι η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με το θεσμικό πλαίσιο των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, ο ΟΛΠ δηλαδή είχε μειοψηφική θέση μέσα στην κρίση της Κρητικής Επιτροπής, δούλεψε σκληρά, είχε αντιμετωπίσει πολυμορφία προσεγγίσεων, πολύ έργο, πάθος και κατάθεση απόψεων και κατέληξε μέσα από πολλές και διαδοχικές συνεδριάσεις σε αποτελέσματα τα οποία ανοιχτώς τα εκθέτουμε εδώ με τη συμμετοχή όλων των συναδέλφων που πήραν μέρος, έτσι, προκειμένου κανείς να έχει μια συνολική εικόνα για όλη αυτή την προσπάθεια η οποία καταβλήθηκε. Αυτό το οποίο όμως έχει εξαιρετική σημασία είναι ότι σε μερικές από τις πολιτικές της αποκατάστασης κτηρίων που συνηθίζουμε να βλέπουμε στην κεντρική Ευρώπη, το συντηρημένο και αποκατεστημένο κτίριο θα αποπνέει τη φθορά και το χρόνο του. Δεν θα αποπνέει το καινούργιο σαν αυτό να φτιάχτηκε σήμερα, ενώ φτιάχτηκε το 1930. Θα φαίνεται δηλαδή αυτό το παράθυρο μισοκατεστραμμένο, θα φαίνεται ο σοβάς ταλαιπωρημένος, κάποτε ξεφτισμένος και από πίσω του το μπετόν. Και παρόλα αυτά το ίδιο το κτίριο στις χρήσεις του θα είναι νέο και δυναμικό. Αν μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε μια τέτοια συνύπαρξη ώστε ο ταινιόδρομος, ας πούμε, ή το κτίριο να γράφει την ηλικία του, να γράφει τη φθορά του, το κουρασμένο σώμα και την ίδια ώρα την ανανέωση σε άλλα στοιχεία του έργου, τότε νομίζω θα είχαμε κερδίσει διπλά.